να πάμε στη Σύρο, να πάμε στην Ερμούπολη, να πάμε στην χριστουγεννιάτικη πλευρά της Σύρου, καθώς έχουμε γνωρίσει αυτό το νησί μέσα από διαφορετικές οπτικές, μέσα από την Κρήτη σήμερα, και εκεί μας περιμένει με υπομονή η κυρία Αλίκη Λεονταρίτη, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε από τη Σύρο, εδώ τη Γιορτινή. Τους χαιρετισμούς μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, για άλλη μια φορά. Χαρά μας ιδιαίτερη βέβαια, βρίσκεστε εκεί στην καρδιά του νησιού, βλέπουμε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο από πίσω και παιδάκια τα οποία περιφέρονται. Για πείτε μας. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ πραγματικά στην καρδιά της Ερμούπολης, στην καρδιά όλη της Σύρου, στην όμορφη πλατεία Μιαούλη, αυτή την πλατεία του 19ου αιώνα, στη ζωντανή πλατεία Μιαούλη, που το Σάββατο φωταγωγήσαμε αυτό το υπέροχο δέντρο. Θα μας επιτρέψετε να πούμε ότι καμαρώνουμε πάρα πολύ για το δέντρο μας, για το δημαρχείο μας, για το στολισμό μας εδώ. Μην μας παρεξηγήσετε που τα λέμε έτσι, αλλά είμαστε τόσο χαρούμενοι με όλα αυτά. Βλέπετε ότι οι μικροί μεγάλοι τα απολαμβάνουν. Και βέβαια έχουμε ετοιμάσει και ένα εορταστικό πρόγραμμα από την 1η Δεκέμβρη με το 25 Ιανουαρίου με πάνω από 40 εκδηλώσεις. Που πρωταγωνιστή, θα έλεγα, θα είναι ο Άγιος Βασίλης για μικρούς και μεγάλους. Γιατί και οι μεγάλοι αυτές τις μέρες γίνονται παιδιά, μαγικά κάπως, αλλά γινόμαστε όλοι παιδιά. Βλέπουμε αυτή τη διαφορετική εικόνα της Σύρου, καθώς γνωρίζουμε το νησί σας και το έχουμε γνωρίσει κυρίως το καλοκαίρι, με τις ομορφιές, με το τουριστικό κύμα που έρχεται και τους επισκέπτες. Ωστόσο βλέπουμε ότι αυτή η ζωντάνια διατηρείται και το χειμώνα, διατηρείται και τα Χριστούγεννα. Ακριβώς, και όχι μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά και τις Απόκριες και το Πάσχα, που είναι ένας ιδιαίτερος προορισμός για το Πάσχα. Και φυσικά το καλοκαίρι, που για μας το καλοκαίρι ξεκινάει από τον Απρίλιο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, λόγω του προγράμματος των εκδηλώσεών μας, και ολοκληρώνεται τον Νοέμβρη. Φανταστείτε λοιπόν, λέμε ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβρη. Έχουμε τόσες πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικές. Είναι η ταυτότητα του νησιού. Είναι το νησί των φεστιβάλ, και που δεν σταματάει καθόλου, ποτέ. Είμαστε χειμώνα καλοκαίρι. Με τις ίδιες δράσεις, με την ίδια ζωντάνια, με την ίδια χαρά ζούμε σε αυτό τον όμορφο τόπο. Μάλιστα. Και βέβαια θέλω να σας ρωτήσω λίγο. Επισκέπτες, έστω στο μέτωπο του εσωτερικού τουρισμού, καταφθάνουν στη Σύρο αυτό το διάστημα, αυτό το μήνα, παραμονές εορτών? Πολύ ωραία η ερώτηση. Ναι, θα έλεγα ότι έχουμε και τέτοιο τουρισμό. Διότι ξέρετε, ένα πολύ μικρό ποσοστό των καταστημάτων, κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι αυτά που παραμένουν κλειστά, όπως και οι χώροι φιλοξενίας. Όλα τα άλλα είναι συνέχεια. Υπάρχει μια ζωή εδώ συνεχόμενη. Είναι ένας τόπος όπου είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων με διοικητήριο. Έχει μόνιμους κατοίκους. Έχει πολλούς κατοίκους από την Αθήνα οι οποίοι έχουν εξωτικές τους κατοικίες εδώ και θέλουν τη Σύρο για απόδραση τα Σαββατοκύριακα. Οπότε Χριστούγεννα, Απόκριες και Πάσχα είναι ό,τι πρέπει για όλους αυτούς τους ανθρώπους, με τις οικογένειές τους κυρίως, να έρχονται να απολαμβάνουν και μαζί με αυτούς και οι φίλοι, οι συγγενείς και όλοι όσοι έρχονται για μία φορά στη Σύρο, έρχονται και περισσότερες. Δηλαδή μας αγαπούν πάρα πολύ. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, τους χαιρετισμούς μας από την Κρήτη εκεί στη Σύρο. Έχετε και κριτικούς εκεί, ντόπιους γενικά που μένουν μόνιμα, θέλω να πω, κριτικής καταγωγής, και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Να είστε καλά. Όχι μόνο αυτό, έχουμε και έναν από τους πιο παλιούς συλλόγους Κριτών στο νησί μας εδώ. Και βέβαια, ίσως το γνωρίζετε ότι είμαστε και αδελφοποιημένοι με τα Χανιά. Και μάλιστα πριν 2 μήνες βρισκόμουν και εγώ στην Κρήτη, σε αυτό το υπέροχο νησί. Όλη η Ελλάδα, το έχω πει πολλές φορές, μια αγκαλιά είμαστε, μια οικογένεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.